Καλησπέρα! 5η 20 Φεβρουαρίου 2020, και έχουμε μια επιστολή από μια φίλη, η οποία έχει τίτλο Διαζύγιο, αγχώδη διαταραχή και φιλική σχέση με τον πρώην. Αγαπημένη μου Θέκλα, σε παρακολουθώ καθημερινά στα βλόγγ σου και σε ευχαριστώ πολύ για τη δύναμη που δίνει. Και εγώ σε ευχαριστώ που παρακολουθεί. Μπράβο για όλο αυτό που προσφέρει. Αρχίζω τη δικιά μου ιστορία λέγοντα ότι του τελευταίους 8 μήνε παλεύω με το άγχο. Αχ, δύσκολη η πάλι με την αγχώδη διαταραχή. Παίρνω φάρμακα για άγχος αφού παράλληλα είχα φόβου, ανασφάλεια. Δεν πίστευα στον εαυτό μου και λίγη κατάθλιψη. Οι μοντέρνες θεωρίε της ψυχοπαθολογία λένε ότι το άγχο και η κατάθλιψη έχουν κοινέ μεταβλητέ. Είναι πάνω στην ίδια κλίμακα. Παλιότερα το άγχος το έβλεπαν οι ψυχίατροι και οι ψυχοπαθολόγοι ως κάτι διαφορετικό από την κατάθλιψη. Νευροχημικά φαίνεται ότι συνδέονται αυτά τα δύο, άρα όταν έχεις άγχος έχεις και κατάθλιψη και λίγη κατάθλιψη ή και πολύ. Όταν έχεις κατάθλιψη έχεις και λίγο άγχος ή και πολύ. Προσπαθώ καθημερινά. Έχω περάσει δύσκολα τα δύο τελευταία χρόνια. Στην προσωπική μου ζωή και στην επαγγελματική μου. Πρώτα αρρώστησα, μετά χώρισα έχω και ένα μωρό. Να ζήσει το παιδάκι. Ήμουν ένα πολύ δυναμικό άνθρωπο, οι καταστάσει όμω, γιατί συνέχεια έψαχνα στη σχέση μου την επιβεβαίωση ότι δεν είμαι μόνη και την αγάπη, ήθελα αποδείξει στο τέλο, έχασα την εμπιστοσύνη μου από παντού, είχα φόβο να μείνω μόνη και ανασφάλεια. Έχω πέσει σαν άνθρωπο, γιατί πάντα πάλευα για το τι θα πούνε οι άλλοι για μένα. Ο κόσμο δυστυχώ. Δεν έχω αυτοεκτίμηση και έριξα όλα τα σε μένα. Ε, μάλλον εννοείς, έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση. Τώρα μετά από 8 μήνες είμαι καλά, κάνω τις καθημερινές μου δουλειές, προσπαθώ να βρίσκω τρόπους να περνώ καλά. Καλά κάνεις και αγωνίζεσαι, ε, μπράβο. Είμαι με το παιδί μου που υπέρα αγαπώ, δυστυχώς από εκεί που έμενα πριν χωρίσω, με έχουν στιγματίσει λέγοντας είναι άρρωστη με ψυχολογικά. Αυτό με έχει πληγώσει αφάνταστα. Τα ερωτήματα μου είναι, θέλω να σταματήσω, θέλω να τα σταματήσω τα φάρμακα για να νιώθω καλά. Θέλω να είμαι δυνατή όπως πριν. Δεν μπορώ να νιώθω άλλο ότι τώρα πρέπει να πάρω το χαπιάγχος. Ούτε και θέλω να εξαρτώ με από αυτά. Πρώτο ερώτημα, μπορεί κάποιος να τα σταματήσει. Δεύτερο ερώτημα, γίνονται συνήθεια. Τρίτο, η ψυχοθεραπεία βοηθά. Τέταρτο, έχουν παρενέργειε. έχω γίνει πιο νευρική και κάνω λάθη που, μετα... κάνω λάθη που μετανιώνω. Πέντε, γιατί ο κόσμος κρίνει έτσι και είναι τόσο κακό. Λοιπόν, καταρχά, όταν μία γυναίκα έχει αγχώδη διαταραχή και λίγη κατάθλιψη, αυτό δεν την κάνει να έχει ψυχολογικά. Όταν έλεγαν παλιά για κάποιον έχει ψυχολογικά, το έλεγαν για να περιγράψουν τους του. όχι τους διαγνωσμένους όπως εσείς και εγώ. Εντάξει. Η αγχώδη διαταραχή είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο. Ένα στου δύο στην Κύπρο, τουλάχιστον που γνωρίζω τι στατιστικέ και από την εμπειρία μου από το γραφείο, ένα στου δύο ανθρώπου σε κάποια φάση στη ζωή του θα πάθει η αγχώδη διαταραχή ή η διαταραχή συναισθήματο ή κατάθλιψη. Είναι πολύ συνηθισμένο και δεν σε κάνει τρελό αυτό το πράγμα. Σε καμία περίπτωση. Ε, η άποψη που έχει ότι το να πίνει τα φάρμακα σε κάνει άρρωστη είναι λαθασμένη άποψη. Είναι το αντίθετο που συμβαίνει. Δεν ξέρω τι σου έχει δώσει ο γιατρό και το ονομάζει χάπια του άγχου. Αν είναι αντικαταθλιπτικά που παίρνει, γιατί συνήθω και για τι αγχώδει διαταραχέ, αντικαταθλιπτικά συνταγογραφούν οι ψυχιατροί. Όσο τα, τα παίρνει, είσαι καλά. Οπότε είναι το αντίθετο. Δεν σταματάμε τα χάπια για να νιώσουμε καλά. Παίρνουμε τα χάπια για να νιώθουμε καλά. Ε, μπορεί κάποιο να τα σταματήσει, ναι, μπορεί κάποιο να τα σταματήσει, αλλά όχι μόνο του. Με τη συμβουλή και τη συνδρομή του ψυχίατρου του, ή τη ψυχιάτρου του. Όπω τα ξεκινούμε τα χάπια μετά από συνταχογράφηση από ψυχίατρο, έτσι και τα σταματούμε μόνο όταν συμφωνεί ο ψυχίατρο μα. Γίνονται συνήθεια τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, δεν γίνονται συνήθεια. Δεν είναι θυστικά τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Άλλα φάρμακα είναι θυστικά, όπω είναι τα ηρεμιστικά. Δεν ξέρω τι σου δίνει ο ψυχιατρό σου. Εγώ υποθέτω ότι είναι καταθλιπτικά που σου δίνει. Αλλά ακόμη και τα ρεμιστικά, τα οποία μπορεί να γίνουν συνήθεια, δεν είναι τραγικό πράγμα. Δηλαδή, με την κατάλληλη βοήθεια με ένα καλό ψυχίατρο, μπορεί όταν τελειώσει η θεραπεία σχηματικά να κάνει σχήμα, δηλαδή μειώνει σταδιακά και τελειώνει. Έχουν παρενέργειε. Έχω γίνει πιο νευρική και κάνω λάθη που μετανιώνω. Ε, τώρα, ρωτά για παρενέργειε γενικά και μετά λε ειδικά ότι έχει γίνει πιο νευρική και κάνει λάθη που μετανιώνει. Αυτό το να γίνει πιο νευρική και να κάνει λάθη που μετανιώνει δεν νομίζω να είναι στι παρενέργειε των αντικαταθετικών φαρμάκων για τι παρενέργειε, τι πιθανέ παρενέργειε και τι πιθανέ παρενέργειε που μπορεί να έχει εσύ, που δεν νομίζω να έχει κάποια από τι παρενέργειε που μπορεί να επιφέρουν τα αντικαταθληπτικά φάρμακα γιατί δεν γράφει καμία. Να μιλήσει με τον ψυχίατρο σου και αυτό που εσύ περιγράφει ότι είσαι πιο νευρική και κάνει λάθη, να το συζητήσει με τον ψυχίατρο σου και μέσα από τη συζήτηση, από τι ερωτήσει που θα, του, θα σου κάνει, από τι απαντήσει που θα του δώσει, θα σου πει ο ψυχίατρο σου αν αυτό που βιώνει είναι παρενέργεια από τα φάρμακα ή αν είναι σύμπτωμα τη ίδια τη διαταραχή. Γιατί πολλέ φορέ μπερδεύουμε τα συμπτώματα τη διαταραχή με παρενέργειε. Γενικά τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα και ειδικά τα. Η επιλεκτική αναστολή σε επαναπρόσβληψη σερωτονίνη, τα SSRI, που είναι τα πιο διαδεδομένα αντικαθληπτικά φάρμακα, περιγράφεται ότι έχουν λίγε έω καθόλου παρενέργειε. Μια πιθανή παρενέργεια που μπορεί να έχουν είναι η μείωση τη ερωτική επιθυμία στι γυναίκε και στου άντρε μείωση τη ερωτική επιθυμία και ίσω και δυσκολία στην ερωτική απόδοση, σεξουαλική απόδοση. Αλλά όχι πολλά πράγματα, δεν είμαι ειδική επί του θέματο, μίλαμε το γιατρό γιατί ο κόσμο κρίνει και είναι τόσο κακό, έλα μου, γιατί, γιατί ο κόσμο είναι κακό. Ο κόσμο είναι μπελό, τρελό, ο κόσμο είναι κακό. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Συγγνώμη για τη μεγάλη επιστολή, δεν είναι μεγάλη επιστολή, σου μια χαρά μέσα στα όρια είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένη μου, και εύχομαι σε όσου είναι στη δικιά μου περίπτωση να το ξεπεράσουν. Ξεπερνιέται η αγχώδη διαταραχή όταν κάνει σωστά τη θεραπεία σου, όταν κάνει και ψυχοθεραπεία. Α, με ρώτησε ψυχοθεραπεία. Βοηθάει και ψυχοθεραπεία, ναι. Το ιδανικό είναι αντικαταθλιπτική θεραπεία ή η θεραπεία με τα φάρμακα που συνταγογραφεί ο ψυχίατρος και παράλληλα ψυχοθεραπεία. Αυτό είναι το αχτύπητο δίδυμο. Ψυχοθεραπεία και φαρμακοθεραπεία μαζί. Και η ψυχοθεραπεία βοηθάει στη γνωστική αναδιάρθρωση, είναι μια καινούργια λέξη που με βγάλει, σε βοηθάει να δομήσει διαφορετικά τον τρόπο που σκέφτεσαι, να αλλάξει τα... κάποιε απόψει που έχει μέσα στο μυαλό σου, να δουλέψει με τα συναισθήματα σου, να δουλέψει με τα τραύματα του παρελθόντο κλπ. Και τα φάρμακα σε βοηθούν ώστε να έχεις νευρολογική, νευροχημική ισορροπία στον εγκέφαλο. Και μια δικιά μου συμβουλή για όσους έχουν αυτά τα προβλήματα, λες, στην εκκλησία, να, πηγαίνει, να είναι ο κόσμος κοντά στην εκκλησία και να μιλάνε σε πνευματικό. Βοηθά, είναι η δική σου η γνώμη την οποία της σεβόμαστε. Θεκλά μου σε, σε αφήνω, σε ευχαριστώ πολύ, είσαι υπέροχος άνθρωπος, θα ήθελα να σε γνωρίσω. Ε, Έχουμε και update από τη φίλη, όταν της είπα θα γίνει επιτέλου επιστολή. Αγαπημένη μου χαμογελαστή Θέκλα, παρακολουθώ καθημερινά το κανάλι σου, συγχαρητήρια, ευχαριστώ. Έχω όμως ένα ερώτημα, ένα θέμα που με προβληματίζει. Θα μπορούσες να, να, το συμπληρώσεις, να συμπληρώσεις κάτι μικρό σχετικά με αυτό. Εάν μπορούν δύο πρόσωπα που ήταν πέντε χρόνια μαζί και έχουν και ένα μωρό μικρό αλλά χώρισαν, εάν μπορούν να είναι φίλοι, είναι λογικά αυτό. Προσωπικά δεν το βλέπω έτσι. Ή, ή αν μπορούν αυτοί οι δύο άνθρωποι να ξαναγαμπήσουν ένα τον άλλο, να ξαναφτιάξουν μια σχέση σωστή από την αρχή. Μπορούν οι δύο πρώην να παραμένουν φίλοι. Εγώ καταλαβαίνω ένα χρόνο μετά ότι ακόμη υπάρχουν συναισθήματα. εννοεί και από την πλευρά σου και από την πλευρά του. Παρόλο που φτάσαμε στα άκρα και ανάμεσα μα βρίσκονται και τα δικαστήρια. Μου ζητάει φιλική σχέση λόγω του μωρού, ενώ ταυτόχρονα ζηλεύει, με ρωτάει αν προχώρησα αν βγαίνω. Κοντεύει ο ένα τον άλλο. Μπερδεύτηκα. Όταν γίνει όμω ένα δικαστήριο, ξανά στην κόντρα δυστυχώ. Θέκλα μου, θα περιμένω απάντηση. Ευχαριστώ πολύ, φιλιά. Η γνώμη μου είναι, φιλενάδα, μέχρι να τελειώσουν τα δικαστήρια, να μην έχει ιδιαίτερε επαφέ με τον πρώην σου και να μην είσαι φίλη με τον πρώην σου μέχρι να τελειώσουν τα δικαστήρια. Μετά, όταν περάσει καιρό, όταν ηρεμήσει το πράγμα, τον οριμάσει το πράγμα, βλέπει εάν έχει ξεπεράσει την προδοσία που έχει βιώσει και αν μπορείς να μην έχεις αρνητικά συναισθήματα. Ε, συναισθήματα θυμού, μίσους, συναισθήματα πίκρας για αυτά που έχουν συμβεί. Μην ξεχνάς ότι σε έχει κακολογήσει και το σόι του, ότι σου έχουν λεχθεί βαρετές κουβέντες, ότι σε έχουν μπει τρελοί με το ότι έχεις ψυχολογικά κλπ. Ε, Περίμενα να τελειώσουν τα δικαστήρια, γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να είναι και μια προσπάθεια που κάνει... Ε, ο πρώην σου για να σε φέρει με τα νερά του ώστε να κερδίσει κάποια πράγματα στα δικαστήρια. Δεν ξέρω τι είδου δικαστήρια έχετε, φαντάζομαι για το οικονομικό, για το περιουσιακό, για την διατροφή, ίσω δεν γνωρίζω. Λοιπόν, ε, αν μπορούν δύο πρώην να είναι φίλοι, μπορούν να είναι φιλικά, αλλά όχι φίλοι. Δηλαδή με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχεις ζήσει έρωτα, έχεις κάνει γάμο, έχεις παιδί, έχεις χωρίσει, έχεις παντρευτεί, έχεις ζήσει μαζί, έχεις χωρίσει, δεν είναι, δεν είναι αναμενόμενο, τουλάχιστον τον πρώτο καιρό, τα πρώτα 5-10 χρόνια, δεν είναι αναμενόμενο να, να, να μπορεί να είσαι ένα ουδέτερο φίλο που να μην έχει μέσα στο μυαλό σου είτε την εκδίκηση, είτε να έχει μέσα στο μυαλό σου το να ξανακερδίσει πίσω ερωτικά τον άλλον. Η φιλική σχέση, η σχέση σε ένα φιλικό επίπεδο, σε φιλικούς τόνους, είναι απαραίτητη, ειδικά όταν υπάρχει και παιδί στη μέση. Αλλά άλλο να μιλάμε φιλικά και σεβαστικά και άλλο να γίνουμε φίλοι, τα τσιμιτσικότσι. Δεν είναι το, το, ίδιο το ένα με το άλλο. Και ειδικά στη δικιά σου περίπτωση, μετά από όλα αυτά που έχεις βιώσει με τον πρώην σου, το οποίο περιγράφεις περισσότερο στο πρώτο μισό της επιστολής, στο πρώτο μισό της πρώτης επιστολής, νομίζω καλύτερα να προστατευτείς από μια πιθανή φιλία, από κάτι που ονομάζεται φιλία και μπορεί να σε πληγώσει στο μέλλον. Ε, η ψυχοθεραπεία βοηθάει πάρα πολύ. Σου συστήνω ανεπιφύλακτα να κάνεις ψυχοθεραπεία. Μη φοβάσαι ότι ε, παίρνεις τα φάρμακα που χρειάζεσαι, να συνεχίσεις να τα παίρνεις, να κάνεις παράλληλα και την ψυχοθεραπεία, όπως είπαμε και προηγουμένως. Και η γνώμη μου είναι, όταν φτάσει ένα ζευγάρι στο διαζύγιο, καλά κάνει να περάσει το διαζύγιο, να το εξελίξει, ενώ να βγουν τα διαζύγια, να, βγουν τα, να τελειώσουν τα δικαστήρια, να γίνουν όλα αυτά να καθίσει ο καθένα να τα βρει με τον εαυτό του. Και είναι πολύ πιο πιθανό να είναι καλύτερα δύο άνθρωποι που έχουν χωρίσει να μην είναι ξανά μαζί, παρά να είναι ξανά μαζί. Γιατί δηλαδή, όταν φτάσει η κουβέντα και πάει δικαστήριο, όταν χωρίσει, όταν λεχθούν λόγια, όταν χωρίσει τα σπίτια, όταν φύγει από το σπίτι και πέρασε και ένα χρόνο. Και γιατί αρρώστησε, κόρη μου, εσύ, γιατί έπαθε αυτή την αγχωτική διαταραχή όσο ήσουν απαντρεμένη. Μήπω και ο γάμο σου δεν ήταν και πάρα πολύ καλό, σε βοηθούσε και πολύ ο γάμο σου. Ή ο γάμο σου δεν πήγε καλά, μπορεί να πει κάποιο λόγω του ότι δεν ήσουν καλά ψυχολογικά. Αλλά γιατί δεν σε μπόρεσε ο άντρα σου πρώην να σε στηρίξει όταν δεν ήσουν καλά ψυχολογικά. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Δεν μπορώ να σου δώσω εγώ απάντηση από εδώ. Αυτό που μπορώ να σου πω με βεβαιότητα είναι ότι προ το συμφέρον τη δική σου ψυχή αλλά και του παιδιού σου είναι να, συνεχίσεις, να αρχίσεις ψυχοθεραπεία, να τη συνεχίσεις, να εστιαστείς στο να βρει τον εαυτό σου. Και προς το παρόν δεν είναι καιρό για φιλίε μια σχέση ισορροπημένη, σεβαστική, να πάρει το παιδί, να βρεθούν αυτά, ναι, όχι παραπάνω. Γιατί έχεις και την υγεία σου να κοιτάξει. τη γνώμη μου. Σου στέλνω την αγάπη μου και είμαι σίγουρη ότι έχεις και την αγάπη από το κανάλι και καλό βράδυ.